Δεν κερδίζεις, ωραία στέλ. Πρέπει να προλάβουμε το φωτός πρώτη. Πάρα χαμάρα!
Πήγες καλά, ε. Thank you.
Ας πάει κάτω την ομάδα του. Έγινε. Μπράβο, παιδιά. Ωραία. Μπράβο. Δύσκολα, δύσκολα. Δύσκολα. Είναι δύσκολο. Εδώ, δύσκολο. Μεγάλο, πρώτος. Ο πιστοθερμικός λάθος είναι. Πρώτη μας έχει περάσει κακά. Άμα μία σωτήρια εδώ του φίλου μου.
καλά, ωραία. Gracias.
Thank you.
Bravo, Vici!
του έχω. Bravo, bravo, bravo!
Θα παρακαλέσω τους αθλητές που θα ακούσουν τα ονόματά τους. Μασάι Κένια. Λάκατ Κένια. Λάκατ. Δεξιά. Κοχ Τζόναθαν Κένια. Οτμάκοφ Όλεκ, Ρωσία. Νησίσκι Γόντερμαρ, Πολωνία. Και Μέτα Πιέτρο, Τανζανία. Την αυλαία των αυτονομών παρακαλείται να ανοίξει ο αντιδήμαρχος υπεύθυνος αθλητισμού, ο κύριος Μακαντονάκης, ελείποντος του δημάρχου κύριου Κοσμόπουλου στην Κύπρο. Πρώτος λοιπόν νικητής στην γενική κατάταξη, ο Κενιάτης αθλητής Αντρέι Μασάι. Χαιροκροτήστε τον αθλητή που ήρθε από τη μακρινή χώρα να τιμήσει με τη συμμετοχή του στον Αλεξάνδριο δρόμο την πόλη της Θεσσαλονίκης, τον θεσμό των αγώνων. Ο δεύτερος νικητής είναι ο επίσης Κενιάτης Έντζια Χλάκατ. Έτυχε 59 λεπτά ακριβώς. Ο τρίτος νικητής είναι ο Κοχ Γιόναθαν, επίσης της μακρινής χώρας της Κένια. Ο τέταρτος αθλητής είναι ο Τμάκοφ Όλεφ της Ρωσίας, της χώρας που έχει προσφέρει τόσα πολλά στον παγκόσμιο αθλητισμό. Ένα λεπτό τραβήξω ο κύριος και μετά εγώ. Έλα, τελείωσε. Ο Νίκος Απόλλιας, ο Γεράσιμος Κοκοτός, ο Σωτηρόπουλος Χρήστος, ο Σίκαλος Γιώργιος, ο Ζαμπέλης Βασίλειος και οι γυναίκες είναι η Τεκτονίδου Όλγα, η Πολύζου Μαρία, η Πρωτόπαπα Μαρία και η Ψαθά Μαρία. Και των γυναικών στη γενική κατάταξη. Οι αθλήτριες που θα ακούσουν τα ονόματά τους πολύ γρήγορα να προσέλθουν στο βάρο. Λοιπόν, πρώτο έπαθρο στην πρώτη νικήτρια των γυναικών, Μαγκλέτ Κάρε της Σκωτίας. Από τη μακρινή επίσης χώρα της Σκωτίας, η Μαγκλέτ Κάρε ήρθε να τιμήσει με την παρουσία της, με τη συμμετοχή της, τον Διεθνή Αλεξάνδριο Δρόμο. Δεύτερη νικήτρια, η Καμπέρτζη Λίδια της Πολωνίας. Της χώρας του Λέχ. Τρίτη νικήτρια, Ιβάνοβα Μαρία, Ρωσία. Τετάρτη νικήτρια, η Μπριτς Αμάντα, Αγγλίας. Πέμπτη νικήτρια, η Γκλούκα, Ντόρωτα, Πολωνίας.
Και έκτη νικήτρια η Ελληνίδα Όλγα Τεκτονίδου του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου της Νέας Μέρης. Η αναμνηστή φωτογραφία, κυρία Ελληνίδα, και για τα μη έξιλο. Εδώ σου λέω εγώ. Εγώ τι λέω. Όχι, όρθιος. 20 ετών. Και οι 6 πρώτοι νικητές σε αυτή την κατηγορία είναι το παλί της Χρήστος από την Καβάλα, ο Ευαγγελίδης Δημοσθένης από την Καβάλα, ο Βουτσιανός Γιώργος από το Ζαφυράκι Νάουσας, ο Κυπαρίσης Γιώργος, θα είναι προφανώς ο γιος του μεγάλου αθλητή του Μίσου του Κυπαρίση, ο Γιορτάσης Κωνσταντίνος και ο Ράντος Κωνσταντίνος. Ήταν γρήγορα νικητής ο Τοπαλίδης της Καβάλας. Δεύτερος νικητής, ο Ευαγγελίδης επίσης της Καβάλας. Τρίτος νικητής, ο Γουλιανός Γιώργος του Ζαφυράκι Νάουσας. Τέταρτος νικητής, ο Γιώργος Κυπαρίσης της ΧΑΜΦ. Πέμπτος νικητής, ο Γιορτάσης Κωνσταντίνος της ΧΑΜΦ είναι. Της ΧΑΜΦ, ομοιωματικά. Ο πέμπτος είναι ο Γιορτάσης του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αθήνας και ο έκτος νικητής είναι ο Κώστας Ράντος, επίσης του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά. Μια αναμνηστική φωτογραφία στα γρήγορα γρήγορα. Έως 30 ετών οι 6 πρώτοι νικητές. Ίγκλα Λάκατ Κένια, Τζόναθαν Κένια, Ότμακοβ Ρωσία, Πέτρο Τανζανία, Μάξιμ Ρωσία και Πόλιος Κωνσταντίνος του Πειραϊκού Συλλόγου. Από το θερμό σας χειροκρότημα. Δεύτερος νικητής αυτής της κατηγορίας, ο Κοχ Τζόναθαν, επίσης της Κένια. Τρίτος νικητής είναι ο Ρώσος Οτμάκοφ Όλεγ Τέταρτος νικητής είναι ο Μέτα Πέτρο της Τανζανίας. Εδώ έχει λίγο ιταλικό όνομα, Μέτα Πέτρο. Μετά τον Πέτρο. Και ο έκτος νικητής είναι ο Έλληνας Πόλιας Νίκος του Πειραϊκού Συλλέγου. Το πέμπτο το πηδήξαμε. Είναι ο Ζόντος Μαξίμ της Ρωσίας. Και τα πηδήματα δεν επιτρέπτα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Νίκος Πόλιας, ο έκτος του Πειραϊκού Συλλέγου. Πάλι Μασάι, πάλι Γόλτερμαν, Ανδριόπουλος Φίνα τρίτος, τέταρτος Αντρέη Ρωσίας, πέμπτος Μάρκο Κοζάνο Ιταλίας και ο Κολένσνικοφ Νικολάη της Ρωσίας. Στην κατηγορία 31 έως 40 ετών, ο Κενιάτης Άντριου Μασάι. Δεύτερος νικητής είναι ο Πολωνός Λυσίσκι Γόντερμαρ. Λυσίσκι Γόντερμαρ.
Γρήγορα, Λυσίσκι Γκόλντερμαρ, Πολωνία. Τρίτος αθλητής είναι ο πολύ γνωστός στους Έλληνες φιλάθλους, ο πρωταθλητής μας, Βαλκανιονίκης, Σπύρος Ανδριόπουλος. Χειροκροτήστε τον θερμό τον Σπύρο μας. Τέταρτος νικητής είναι ο Σάλαγκεν Αντρέι Ρωσίας. Σάλαγκεν Αντρέι Ρωσίας. Αντρέι. Εντάξει, Σάλαγκεν. Λοιπόν, πέμπτος νικητής είναι ο Μάρκο Κοζάνο Ιταλίας. Και έκτος νικητής είναι ο Κολέσνικοφ Νικολάη Ρωσίας. Μία αναμνηστική φωτογραφία γρήγορα με τον εκπρόσωπο της ΦΑΓΕ, τον κύριο Βελία, για να περάσουμε στην επόμενη κατηγορία που είναι το μήνυμα τα έπαθλα στην κατηγορία 42 ετών έως 50. Πρώτος λοιπόν νικητής ο Bill Sixsmith. Πρέπει να είναι της Αγγλίας. Σίλτον. Δεύτερος νικητής ο Έλληνας Μαλιακόβας Γιώργος της Εθνικής Ενόπλων. Τρίτος νικητής ο Παπαδόπουλος των Βετεράνων του Βόλου. Τέταρτος νικητής ο Στάμος Κώστας των Βετεράνων της Αθήνας. Προχωρούμε στον πέμπτο νικητή που είναι ο Αλεξόπουλος Αλέξης του Αλκέτα Αλεξάνδρειας. Και ο έκτος νικητής είναι ο Φραγκούλης Άγγελος του Συνόλου Δρομέων Υγείας. Κυριαστηριάδη, γρήγορα για μια φωτογραφία. Πρώτος λοιπόν νικητής στην κατηγορία 51 έως 60 ετών. Εδώ αρχίζουν να αγριεύουν οι ηλικίες, 51 μέχρι 60. Ο Κακαριάς Δημήτριος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αθηνών. Δεύτερος νικητής ο Βέρνερ Άλμπερτ της Γερμανίας. Τρίτος νικητής ο Λευτέρης Μαυρόπουλος των Μεταράνων της Αθήνας. Τέταρτος ο Γιάννης ο Κοεμτζόπουλος με πάρα πολλές συμμετοχές πρόσφατα στα Βαλκανιάδες κλπ. Των Μετεράνων της Θεσσαλονίκης. Πέμπτος νικητής είναι ο Χρήστος ο Κοσμάς, ο παλιός πρωταθλητής του Άρη, μέλος των Κριτών και μέλος των Μετεράνων. Εδώ βλέπω Έλβο μετέχεις ως ελληνική βιομηχανία οχημάτων. Μάλιστα. Αποποιήθηκε στις αθλητικές σου ρίζες και προελέψεις και εκφράζεσαι πλέον εργοδοτικά. Και έκτος είναι ο ακριβώς Γιώργος των Βετεράνων της Θεσσαλονίκης. Γρήγορα. Αυτό εδώ δεν μπράβο. Έλα, να σε δω. Ωραία. Ένα λεπτό. Σήκωσε το κλισέ μου. Πάμε ρε Μητσέρα. Μητσέρα, πάμε ψηλά. Έλα Νίκο. Τελειώσαμε. Η επόμενη κατηγορία είναι 61 μέχρι... Δεν έχει. Βασιλιάδης είπαμε τρίτος. Για την απονομή παρακαλείται ο κύριος Νίκος Γιαννόπουλος, διευθυντής αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του οποίου κερούνται κάθε χρόνο οι αγώνες Αλεξάνδρου. Πρώτος λοιπόν νικητής στην κατηγορία αυτή είναι ο Μιχαηλίδης Αντώνης του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αθηνών. Δεύτερος νικητής είναι ο Καραΐσκος των Βετεράνων της Θεσσαλονίκης με την πλουσία δράση και την πολυσχηδή
αθλητική, κοινωνική, πολιτιστική δραστηριότητα. Τρίτος νικητής είναι ο βασιλιάς της Ηρακλής, των μεταράνων των Αθηνών. Τέταρτος νικητής είναι ο Αντωνάκος Δημήτρης, των μεταράνων της Αθήνας. Χειροκροτήστε τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθανε μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει σημασία αν είναι Αθήνα, Κομωτινή, Πάτρα. Έτρεξαν, τερμάτισαν και είναι άξιοι συγχαρητηρίων και επένων. Ο πέμπτος νικητής λοιπόν είναι ο Κυριάκος Κρασάκος, των μεταράνων της Αθήνας. Και έκτος ο Τσερεπάκης Βασίλης, επίσης των μεταράνων της Αθήνας. Κύριε Διευθυντά του Αθλητισμού της Θεσσαλονίκης, κύριε Γιαννόπουλε, για μια αναψυχτήρια, πολύ γρήγορα. Πρώτη λοιπόν νικήτρια, η Ντανιέλα Γιορτάνοβα της Βουλγαρίας. Ηλία, σου πάνε και τα ονόματα λιγάκι, Γιορτάνοβα. Δεύτερη, η Τσβετερίνα Κυρίλοβα, επίσης της γείτονος χώρας Βουλγαρίας. Και τρίτη νικήτρια, η Γιάνγκα Βασίλεβα Βουλγαρίας. Και το κύπελο στην πρώτη νικήτρια, Αμάντα Βρίτς της Αγγλίας. Ναι. Δεύτερη λοιπόν νικήτρια είναι η Γκρούκα Ντόροτα της Πολωνίας. Τρίτη νικήτρια είναι η Πανόφσκα Ρουμιάνα Βουλγαρίας. Τέταρτη νικήτρια είναι η Μαρία Πολίζου του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Πέμπτη νικήτρια είναι επίσης η Ελληνίδα Κασάτιάνα. Ορφανίδα, ναι. Έχετε ελληνικότατο όνομα, γι' αυτό σας διάβασα σαν Ελληνίδα. Εν πάση περιπτώσει, Κασάτιάνα Αλβανία. Και έκτη νικήτρια είναι, έτσι την έχει βρε παιδιά, η Κασάτιάνα είναι ΠΑΟ, και αυτό μου έκανε εντύπωση ότι δεν μπορεί να είναι. Λοιπόν, είναι ΠΑΟΚ. Γιατί το κομπιούτερ δεν την έχει ΠΑΟΚ η Άρη ή η Ηρακλή? Δεν ενδιαφέρει εμένα. Αν είναι ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ να είναι. Έτσι, η Κασάτιάνα είναι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚΑΡΑ. Και έκτη νικήτρια είναι η Μαρία Πρωτοπαπά του Πανελληνίου. Δεν είναι και αυτή. Δώστε τα να τους το δώσουμε. Η Σκοτσέζα Μάγκλετ Κάρεν. Δεύτερη νικήτρια στην κατηγορία αυτή 31 έως 40 ετών, η Κάμπερκ Λίδια Πολωνίας. Τρίτη νικήτρια η Ιβάνοβα Μαρία της Ρωσίας. Τέταρτη νικήτρια η Ελληνίδα Όλγα Τεκτονίδου του Πανιωνίου. Πέμπτη νικήτρια η Ράδκα Ναπλατάνοβα Βουλγαρίας. Και έκτη νικήτρια η Καρπούζα Βίκη των Βετεράνων της Αθήνας. Μία φωτογραφία γρήγορα λοιπόν, 41 ετών και άλλο, με πρώτη την Βίγκα Δέσποινα του Συλλόγου των Νέων Υγείας Αθηνών. Το πρώτο κείμενο της Δέσποινας. Μπράβο Δέσποινα. Η δεύτερη νικήτρια η Φαράντου Μαρία, επίσης των Νέων Υγείας Αθηνών. Η τρίτη είναι η Παρασκευή των Βετεράνων της Αθήνας. Η Φαράντου Μαρία, νεοτέρα, όπως βλέπετε, έτρεξε με το χέρι της στο γύψο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία παράλληλα. Η Καπετανάκη Παρασκευή είπαμε τρίτη των Βετεράνων της Αθήνας. Και η Γεωργοπού Ευδοξία, επίσης του Συλλόγου Βετεράνων της Θεσσαλονίκης. Έλα, Έλληνα αθλητή, τον Σπύρο Ανδριόπουλο, ένα χρηματικό έπαθρο συμβολικό βέβαια, που καλύπτει μόνο τα έξοδα της μετάβασης και επιστροφής.
τα κορίτσια είναι δικά μου. Για τον κύριο Παπαδόπουλο, από τον κύριο Παυλίδη Βασίλειο, που έχει το αναψυκτήριο στο πάρκο της ΑΡΤ, εδώ απέναντι. Λοιπόν, ας έρθουν σε επαφή οι διοργανωτές με τον κύριο Παυλίδη, να δώσει το ζωντανό χρήμα τώρα, εδώ και τώρα, στον αντιδήμαρχο Καθήλυνα Αρμόδιο, να το παραδώσει στον Στίβο Ανδριόπουλο, ούτως ώστε να μην υπάρχει ίχνος πικρίας. Λέγε, Γιάννη, κύριε. Κυριακήδης, Τσιμισκή 56.